Καλημέρα σας. Κύριε Μωυσή και κύριε Αγγέλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, κάναμε σχόλια εδώ μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε ούτως ή άλλως σε lockdown εδώ και λίγες μέρες. Ναι. Τώρα έρχονται και οι υπόλοιποι παρέα μας. Πώς τα βλέπετε, πώς τα αποτιμάτε εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους λόγους και τις. Και τις ελπίδες που γεννά ή τους φόβους που γεννά το νέο lockdown. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται η κατάσταση είναι αρκετά πιεστική και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στα νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστική η πραγματικότητα των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης που γνωρίζουμε και από κοντά. Πιέζονται πάρα πολύ, ασφυκτιούν. Είναι πάρα πολλές οι εισαγωγές ασθενών με COVID. Η πληρότητα των μονάδων ενδοτικής θεραπείας συνεχώς αυξάνει. Οπότε τα περιοριστικά μέτρα σε ένα βαθμό μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και μονόδρομος. Ναι. Με βάση την εξέλιξη της πανδημίας. Ναι. Όμως μονόδρομος είναι με βάση την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν νωρίτερα διαφορετικά κινήσεις από την κυβέρνηση και όσους διαχειρίζονται τέλος πάντων αυτό το πρόβλημα, με την έννοια ότι θα μπορούσαν να είχαν πάρθει ακόμα περισσότερα μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μιλάω για τα μεγάλα αστικά κέντρα εδώ τώρα, για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που έχουν και τη μερίδα του Λέοντος στα κρούσματα. Ένα ζήτημα, κύριε Μωυσή, που δεν θίγεται καθόλου από τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους παρά μόνο από το ΚΚΕ, είναι η χώρη δουλειάς, η μεγάλη χώρη δουλειάς, όπου συγκεντρώνονται εκατοντάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, καμιά φορά και χιλιάδες εργαζόμενοι. Και που έχουμε δει αρκετές φορές να γίνονται και επίκεντρα. Να είναι επίκεντρα υπερμετάδοσης. Να μετατρέπονται σε υγειονομικές βόμβες στην Καβάλα, στη Σκίδρα, στην Πέλα, στην Χαλκίδα, ναι. Από την άλλη, υπάρχει και το ζήτημα της εκπαίδευσης των σχολείων, που ξέρετε, αν δεν κάνεις καθόλου τεστ, κύριε Μωυσή και κύριε Αγγέλη, αν δεν κάνεις καθόλου τεστ, τότε δεν θα βρεις και καθόλου κρούσματα. Ναι. Και με δεδομένο ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι νεαροί μαθητές, οι μικρότερες ηλικίες είναι ασυμπτωματικοί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και μεταφορείς του ιού. Ναι. Θέλω να πω και αν συνυπολογίσουμε μάλιστα και τον τρόπο με τον οποίο άνοιξε ο τουρισμός στη χώρα μας. Ένας τρόπος ο οποίος τσαλαπάτησε κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο προκειμένου ακριβώς να υποστηριχθούν τα συμφέροντα των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, γιατί οι εργαζόμενοι και οι μικροί επαγγελματίες δεν νομίζω ότι είδανε κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Δεν πρόλαβαν κιόλας με το που ήρθε ο κόσμος και άρχισε να διαχέεται και να κυκλοφορεί, άρχισαν τα λουκέτα και στην Χαλκιδική. Όλα αυτά λοιπόν μας οδήγησαν σε μια κατάσταση την οποία ζούμε. Και με δεδομένο ότι το εμβόλιο από ό,τι φαίνεται δεν είναι άμεσα χορηγήσιμο, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, μας οδηγούν τώρα σε αυτά τα νέα περιοριστικά μέτρα. Ναι. Αυτό όμως κύριε Μωυσή, και αυτό θέλουμε να το διευκρινίσουμε εμείς ως ΚΚΕ, το ότι δηλαδή θα φοράμε τη μάσκα και το ότι θα παίρνουμε τα ατομικά μέτρα προστασίας, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι εργαζόμενοι ή ότι πρέπει να σταματήσουν οι εργαζόμενοι να διεκδικούν καλύτερους όρους και καλύτερες συνθήκες εργασίας, μέτρα προστασίας για την υγεία τους. Για παράδειγμα, τώρα πια είναι γνωστό πόσο θετικά συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εξέλιξης της πανδημίας η διενέργεια πολλών μαζικών τεστ. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και έχουμε και διεθνή παραδείγματα. Έχουμε χώρες δηλαδή που το αντιμετώπισαν και το αντιμετωπίζουν έτσι. Συμβάλλει στην παρακολούθηση, όχι στην αντιμετώπιση. Δηλαδή, συμβάλλει υπό την έννοια ότι ξέρω που έχω πρόβλημα ακριβώς. Μπορώ να επιβάλλω κάποια μέτρα εκεί στοχευμένα. Ακριβώς. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτό το lockdown μάλλον φανερώνει και έναν πανικό από τη μεριά της κυβέρνησης, ότι χάθηκε πια η δυνατότητα ιχνηλάτησης των κρουσμάτων. Εάν χαθεί η δυνατότητα της ιχνηλάτησης και πια πάμε σε τυφλά κρούσματα, καταλαβαίνετε όλοι. Ότι καταλαβαίνουμε όλοι πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα. Έπρεπε να γίνει, κύριε Δέλη, το δεύτερο lockdown, πιστεύετε? Και μήπως θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα, γιατί αρκετοί φώναζαν να γίνει νωρίτερα. Και μήπως λίγο και υπάρχει μια κριτική ότι υπό το βάρος του πολιτικού κόστους, ας πούμε, καθυστέρησε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα lockdown που θα έπρεπε ενδεχομένως να ληφθεί νωρίτερα και ίσως αν είχε ληφθεί νωρίτερα να χρειαζόταν και μικρότερη διάρκεια. Δεν ξέρω. Κύριε Αγγέλη, τα περιοριστικά μέτρα από ένα σημείο και μετά προφανώς και είναι μονόδρομος. Εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό.
Το ζήτημα είναι ότι τι έχεις κάνει εσύ μέχρι να πάρεις τα περιοριστικά μέτρα. Γιατί αυτό που έχει κάνει, που είχε κάνει μέχρι τώρα και συνεχίζει να κάνει η κυβέρνηση, είναι η μονότονη επίκληση της ατομικής ευθύνης. Να φοράμε τη μάσκα μας, να τη φοράμε σωστά. Ωραία. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, από όσο γνωρίζω εγώ και από την καθημερινή μου εμπειρία, τηρεί αυτά τα μέτρα στον έναν ή στον άλλο βαθμό. Από εκεί και πέρα, η ατομική ευθύνη αρκεί για τα πάντα. Δεν θα έπρεπε να έχει εκδηλωθεί και η κεντρική, η κρατική ευθύνη. Αν θέλετε, η κεντρική, η κρατική ευθύνη είναι και εκείνο το έδαφος για να ευδοκιμήσει, για να καρπίσει και η ατομική ευθύνη, για να εμπεδωθεί δηλαδή, να ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία. Επειδή τυχαίνει η γυναίκα μου να εργάζεται σε νοσοκομείο και να έχω μια άμεση εικόνα. Κύριε Δελή, υπάρχει όμως εδώ ένας αντίλογος που λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να αναζητήσουμε και πού είναι αυτή, κατά τη γνώμη σας, αυτή η ισορροπία μεταξύ του ρεαλιστικά εφικτού και του αποτελεσματικά επιθυμητού. Δηλαδή, παράδειγμα λέω, ότι ναι, όλοι συμφωνούμε ότι θα ήταν καλύτερο, πολύ καλύτερο, να μην έχουμε 500 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη, να έχουμε 1500. Και να μοιράζεται ο κόσμος, να είναι πυκνότερα το δρομολόγιο και να μοιράζεται ο κόσμος, να μην συνοστίζεται μέσα στα λεωφορεία. Το ερώτημα είναι, δημοσιονομικά, οικονομικά, υπάρχει δυνατότητα να έχουμε 1500 λεωφορεία από τη μια μέρα στην άλλη στη Θεσσαλονίκη? Νομίζω, κύριε Μωυσή, ότι πήγατε ακριβώς στη ρίζα του προβλήματος. Αυτή είναι το περίφημο δημοσιονομικό κόστος. Mm-hmm. Εδώ η απάντηση από τη μεριά μας είναι αυτή που λέμε πάντα, ότι και είναι και αυτή που γνωρίζει και ο κόσμος, είναι ότι όταν πρόκειται για τις ανάγκες του λαού, στην παιδεία του, στην υγεία του, στην πρόνοιά του, σε όλα τέλος πάντων που έχουν σχέση με την καθημερινότητά του και να ζει λίγο καλύτερα, εκεί πάντα γίνεται η επίκληση των δημοσιονομικών προβλημάτων, ότι δεν έχει χώρα χρήματα δηλαδή, ότι δεν μπορεί να τα καλύψει, ότι δεν γίνεται. Και να σας πω και κάτι, εν πάση περιπτώσει, χρόνος υπήρξε και δόθηκε στην κυβέρνηση από τον περασμένο Φεβρουάριο και από την εξαιρετική συμπεριφορά του λαού μας στο πρώτο lockdown. Αυτά όμως τα δημοσιονομικά μέτρα, για να έρθω τώρα στο οικονομικό, που σας είπα ότι τα επικαλείται και αυτή η κυβέρνηση και στην παιδεία και στην υγεία, νομίζουμε ότι δεν πρέπει να γίνονται δεκτά, γιατί την ίδια στιγμή που επικαλούνται οι κυβερνήσεις αυτά τα δημοσιονομικά προβλήματα, βρίσκουν μια χαρά χρήματα για άλλου είδους ανάγκες. Για παράδειγμα, οι εξοπλιστικές ανάγκες κατ' επιταγή του ΝΑΤΟ, γιατί τέτοιες είναι, κύριε Μωσή, οι εξοπλιστικές ανάγκες, η πλειοψηφία. Δεν μας απειλεί η Τουρκία, δηλαδή, δεν έχουμε μια απειλητική οντότητα έναντι της οποίας πρέπει να εξοπλιστούμε? Δεν το συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία ασκεί μια επιθετική εμπριστική πολιτική. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι εξοπλισμοί σου, εάν έρχονται για να καλύψουν τα εθνικά, τα κρατικά σου συμφέροντα. Γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι οι πύραυλοι Patriot που έχουμε αγοράσει, κύριε Μωυσή, δεν βρίσκονται στη χώρα μας. Βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία για να προστατέψουν τα στενά του Ορμούς. Οι φρεγάτες που έχουμε αγοράσει, η φρεγάτα Λίμνος, δεν βρίσκεται στο Αιγαίο για να προστατέψει τα ελληνικά σύνορα. Περιπολεί έξω από τη Λιβύη και μια άλλη φρεγάτα βρίσκεται στα στενά του Άντεν. Θέλω να πω ότι και τα αεροπλάνα Ραφάλ που εσύ αγοράζεις, τα 18 ως χώρα εννοώ, για να προστατέψουν την εθνική σου κυριαρχία, μπορεί να βρεθούν σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου. Είναι εξοπλισμοί, γι' αυτό λέμε εμείς ότι είναι, και αυτά τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά οι στρατιωτικοί, είναι εξοπλισμοί που υπακούν σε άλλου είδους ανάγκες. Ναι, στο πλαίσιο ενός ΝΑΤΟ προφανώς. Είναι δεύτερη προτεραιότητα. Ναι, προφανώς για τον ίδιο λόγο όμως. Για τον ίδιο λόγο, μισό λεπτό κύριε Δελή, για τον ίδιο λόγο, με την ίδια ακριβώς λογική, και ένα γαλλικό αεροπλανοφόρο προχθές δεν ήταν έξω από τη Μασσαλία, ήταν στο Αιγαίο, ήταν στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και κουνούσε το δάχτυλο στους Τούρκους. Ναι, αλλά για τα δικά του συμφέροντα. Ναι, αλλά το οποίο όμως παρεπιπτόντως εξυπηρετούσε και τα δικά μας. Παρεπιπτόντως, που μπορεί αύριο να μην τα εξυπηρετεί και να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, τα γαλλικά αεροπλανοφόρα, τα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα, τα ρώσικα αεροπλανοφόρα, γιατί έχει μαζευτεί πάρα πολύ στόλο εκεί στην Μεσόγειο. Είναι για να προστατέψουν κυρίως τα οικονομικά συμφέροντα αυτών των μεγάλων δυνάμεων. Πολλές μεγάλες δηλαδή πολυεθνικές εταιρείες έχουν και ορισμένους στρατούς, ορισμένα πλοία, ορισμένα αεροπλανοφόρα για να τα προστατεύουν. Οι ανταγωνισμοί είναι τεράστιοι.
η χώρα μας είναι μπλεγμένη σε αυτούς τους ανταγωνισμούς με δεδομένη τη συμμετοχή. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πώς θα λειτουργήσουμε εκτός των ανταγωνισμών. Αυτό είναι το πλαίσιο. Μπορείς, εάν το θέλεις, δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχεις στους ανταγωνισμούς. Μπορείς να κρατάς αποστάσεις από τους ανταγωνισμούς, έτσι ώστε να μπορείς να έχεις σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, να έχεις σχέσεις με όλα τα κράτη και με όλους τους λαούς του κόσμου. Όταν όμως συμμετέχεις με τα μπούνια, θα έλεγα, γιατί η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ είναι από τους πιο καλούς μαθητές, είναι η δεύτερη σε ποσοστά αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, τότε βεβαίως γίνεται συνυπεύθυνη, συμμετέχεις σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, σε όλες τις ενέργειες, τις επιθετικές, τις ανατροπές κυβερνήσεων, τις επεμβάσεις, τους πολέμους. Είναι συνυπεύθυνη. Τι να κάνουμε, και η χώρα μας, όταν δίνεις δηλαδή τη βάση της Σούδας για να βομβαρδίζονται χώρες και λαοί της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, πώς να το κάνουμε? Δεν λέμε ότι φταίει ο ελληνικός λαός, αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν τις δικές τους ευθύνες για όλα όσα γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι δεν μπορείς να αναγορεύσεις το ΝΑΤΟ, που είναι ο πιο δολοφονικός και ο πιο πολεμικός οργανισμός πάνω στη γη, ως φορέα της ειρήνης, και ότι αυτός θα σου λύσει τα προβλήματα με την Τουρκία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέμε και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Είναι μια αδιέξοδη πολιτική που τη βλέπουμε κάθε μέρα να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια. Εντάξει, αυτό είναι ένα ιδεολογικό πεδίο που σηκώνει πολύ συζήτηση, γιατί με την ίδια λογική, κύριε Δελή, θα σας πει. Θα σας απαντήσει. Για να μην μιλήσουμε για τις περιβόητες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα αυτές, ακριβώς με την ίδια λογική, θα σας πει κάποιος ότι και άμα βγούμε εντελώς εκτός του πλαισίου που λέτε, ναι, μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη στο ΝΑΤΟ, να γυρίσουμε την πλάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε εντελώς εκτός διεθνών οργανισμών, να γίνουμε ένα περίκλειστο κράτος. Αλλά. Δεν λέμε να γίνουμε ένα περίκλειστο κράτος. Κάθε άλλο. Τότε είναι που θα απελευθερωθούμε και θα αποκτήσουμε τη δυνατότητα να συνάψουμε ουσιαστικές, πραγματικές σχέσεις. Ναι, είναι λίγο ουτοπικό αυτό, γιατί ξέρετε ότι το παιχνίδι των συμφερόντων σε διεθνές επίπεδο, με τους όρους που παίζεται το διπλωματικό παιχνίδι διεθνώς, αυτό είναι λίγο ακούγεται λίγο ουτοπικό. Ότι τώρα, ξαφνικά. Αν εσύ επιλέξεις ως χώρα, λέω, να ψάχνεις να βρεις διαρκώς ένα μαντρί. Όπου θα είσαι εκεί και θα υπόκεισαι βεβαίως και σε όλες τις, συνέπειες, τότε αυτό είναι δικό σου θέμα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι το επιχείρημα αυτό που εσείς μεταφέρετε είναι ένα επιχείρημα που βεβαίως το βάζει η κυρίαρχη τάξη της χώρας μας, η αστική τάξη αυτή που έχει τον πλούτο, εν πάση περιπτώσει, και τις οποίες τα συμφέροντα τελικά εξυπηρετεί η εξωτερική πολιτική, είναι ένα επιχείρημα το οποίο έχει κινδυνολογικό περιεχόμενο όταν απευθύνεται στον κόσμο. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζουμε ότι ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί ότι και με το που είμαστε εδώ, σε όλες αυτές τις περιβόητες συμμαχίες και τους, τους οργανισμούς τύπου ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα ωφέλη μας. Λέμε να κάνει ένα ταμείο, να τα σκεφτεί με τη λογική του. Τα ωφέλη πολύ απλά δεν υπάρχουν. Τα αρνητικά είναι όλο ένα και περισσότερα. Δεν είναι τώρα. Μισή... έχουν ωφέλη βεβαίως. Τα μισά έργα στη χώρα γίνονται με ευρωπαϊκό χρήμα, κύριε Δελή. Εντάξει, το ευρωπαϊκό χρήμα, ξέρετε, δεν υπάρχει καμιά ευρωπαϊκή βρύση για να το βγάλει. Όχι. Βγαίνει από την εργασία των ευρωπαϊκών λαών. Σωστό. Και μαζί και του ελληνικού. Και του ελληνικού. Δηλαδή, και εμείς βάζουμε. Αυτά που καταβάλει ο ελληνικός λαός, αυτά που καταβάλει ως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και ως άμεσες χρηματοδοτήσεις. Γιατί κάθε χώρα, ξέρετε, πληρώνει στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, βέβαια. Κάθε χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι λιγότερα από αυτά που εισπράττει. Και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα έργα που γίνονται, τελικά βλέπετε προς τα πού κατευθύνονται, ποια έργα γίνονται, ποια δεν γίνονται. Είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι καθυστερούν τα αντιπλημμυρικά και τα αντισεισμικά έργα? Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή στη χώρα μας? Πόσοι ακόμα πρέπει να πνιγούν? Προηγουμένως μιλούσαμε για τους σεισμούς με τον κύριο Λεκίδη εδώ από το ΤΕΕ. Βλέπετε όμως ότι δεν κατευθύνονται προς τα εκεί τα κονδύλια. Βλέπετε ότι για όποιο πράγμα και να συζητάμε, κύριε Μωυσή, και εσείς έχετε έναν πολύ ωραίο τρόπο να μεταφέρετε έτσι. Αυτά που συζητάνε οι άνθρωποι. Εγώ βάζω τα επιχειρήματα. Και μπορεί εγώ να συμφωνώ. Εγώ δεν κρύβω ότι συμφωνώ με κάποια επιχειρήματα, με κάποια διαφορετικά. Απλά πάντα δίνουμε εδώ το βήμα και στην αντίθετη άποψη. Γι' αυτό και σας καλούμε. Απλώς βάζουμε και εμείς. Καλά κάνατε. Και πολύ καλά κάνετε. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, έτσι. Άλλωστε. Εμείς απλώς επαναλαμβάνουμε όλα όσα λέμε. Το κριτήριο το δικό μας δεν είναι γενικά το συμφέρον της χώρας γενικά και ουδέτερα, γιατί δεν υπάρχει χώρα γενικά και ουδέτερα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν στρώματα, υπάρχουν τάξεις, εδώ υπάρχουν εργαζόμενοι,
Υπάρχουν βιομηχανοί, υπάρχουν εφοπλιστές, δεν έχουν όλοι τα ίδια συμφέροντα σε αυτή τη χώρα. Και με την έννοια αυτή, όλες αυτές οι επιλογές στην εξωτερική πολιτική κυρίως εξυπηρετούν αυτούς, τους μεγάλους, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους μετόχους τους, και ελάχιστα έως είναι επικίνδυνοι για τα λαϊκά συμφέροντα. Έχει αποδειχτεί ιστορικά, το λέει και η ιστορία και αποδεικνύεται κάθε μέρα. Είναι τυχαίο, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είναι τυχαίο ότι μέχρι τώρα, μετά από 40 χρόνια, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρωπαϊκό κονδύλι, ούτε ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παλιότερα κοινή ΕΟΚ, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης, για παράδειγμα. Τι λέτε τώρα, κύριε Δελή, έχουν δοθεί άπειρα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ. Δεν έχουν δοθεί, κάνετε λάθος, για τη σχολική στέγη δεν έχει δοθεί απολύτως τίποτα. Έχουν δοθεί πάρα πολλά κονδύλια για μεγάλους οδικούς άξονες. Εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν δρόμοι. Ναι. Αλλά δεν θα πρέπει όλα αυτά να μπουν σε μια προτεραιότητα. Όχι, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα τώρα. Άμα κάτσω, άμα δεν έχω το χρόνο τώρα να το κάνω στο φτερό. Και το Φιλόδημος, αλλά, νομίζω. Και υπάρχουν προγράμματα και από το Φιλόδημος και από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αξιοποιούνται στη σχολική, και στη σχολική στέγη, όχι μόνο στη σχολική στέγη. Επειδή τυχαίνει να έχω κάνει και μια επταετή θητεία στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα του Φιλόδημου που το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ψίχουλα, ήταν μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε Δήμο. Ναι. Τι να σου κάνουν τώρα 700 χιλιάρικα στο Δήμο Θεσσαλονίκης που έχει 200. Δεν αντιλέγω ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα, αλλά από το θέλουμε περισσότερα μέχρι που δεν υπάρχουν είναι διαφορά. Εμείς δεν λέμε ότι για το πρόβλημα της σχολικής στέγης ότι μπορεί αύριο να πατήσει ένα κουμπί και να κάνει σχολεία. Όμως θα πρέπει να εκπονήσεις ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο που να πεις ότι στην επόμενη πενταετία, στην επόμενη δεκαετία, να πούμε, στην επόμενη δεκαετία θα έχω αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Βλέπετε όμως ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και κάθε φορά επικαλούμαστε συνέχεια. Δεν υπάρχουν αίθουσες, δεν υπάρχουν σχολεία. Ακόμα και τώρα, για να μην πάνε τα τμήματα στα 15 παιδιά, αυτό επικαλέστηκε η κυβέρνηση. Ναι. Πάντως, κύριε Δελή, το μεγάλο στίχημα, νομίζω, όχι μόνο για την κυβέρνηση την παρούσα, για την οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι να σωθεί η οικονομία. Να υπάρχουν καταρχήν εργαζόμενοι για να μπορέσουν να πληρώσουν τους φόρους. Είπατε προηγουμένως για εφοπλιστές ή για μεγαλοεπιχειρηματίες, θα πρέπει να υπάρχουν και αυτοί κάπως για να δίνουν και δουλειά σε όλους τους υπόλοιπους, έτσι φαντάζομαι. Είναι ένα πλέγμα όλο είναι, αυτό. Δηλαδή είναι λίγο αλληλεξαρτώμενο. Όπως τώρα έχουμε και τις μεγάλες επενδύσεις, είδαμε χθες την Αστυπάλαια από τη Volkswagen, από άλλες εταιρείες που έρχονται σε ένα δύσκολο συγκυριακά οικονομικό τοπίο. Όχι μόνο για τη χώρα μας. Εντάξει, το ζήτημα της Αστυπάλειας και της. Εκεί είναι διαφορετικό από αυτό που είπατε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους μεγάλους, τους εφοπλιστές, τους βιομηχανούς. Δεν νομίζω ότι τις επενδύσεις τους τις κάνουν για να δίνουν δουλειά στους άλλους. Όχι, τις κάνουν για να κερδίσουν. Καλή μόνο. Αλλά δίνουν και δουλειά. Το κίνητρό τους είναι να βγάλουν κέρδη. Φυσικά. Μα φυσικά. Και δικαίωμά τους είναι από μια άποψη. Δηλαδή, όποιος έρθει να βάλει λεφτά να φτιάξει κάτι, λεφτά θέλει να βγάλει. Ο τρόπος που θα βγάλουν τα κέρδη είναι κυρίως από την εργασία αυτών των ανθρώπων τους οποίους προσλαμβάνουν. Από εκεί βγαίνουν τα κέρδη, από την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων. Ναι. Δεν βγαίνουν. Γι' αυτό και επιτίθενται στα εισοδήματά τους, στα δικαιώματά τους, μειώνουν τους μισθούς τους, αυξάνουν τις απλήρωτες υπερορίες τους. Τα βλέπετε κάθε μέρα. Αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, που πήραν και οι προηγούμενοι δηλαδή, είναι μέτρα που αυξάνουν το βαθμό της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και βεβαίως ωφελούν αυτούς τους οποίους εσείς λέτε ότι ανοίγουν τις δουλειές για να δώσουν. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και εγώ είμαι από τους πρώτους που έλεγα ότι οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων που επιβλήθηκαν. Μισό λεπτό, ακούστε το αυτό, κύριε Δελή. Νομίζω θα σας αρέσει κιόλας. Ναι. Γιατί εγώ το έλεγα από την αρχή ότι οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων σε πολλά επίπεδα που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονίων στην Ελλάδα δεν είχαν καμία σχέση με τις υποχρεώσεις που θα έπρεπε να συνοδεύουν τη δημοσιονομική εξυγίαση της χώρας. Και βόλεψαν και πολλούς ενδεχομένως. Δεν είχαν καμία έτσι σχέση. Βρήκανε παπά να θάψουν 5-6. Αυτό έγινε. Ακριβώς αυτό έγινε. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το κρατικό χρέος που, συμπεριφέρεται όπως τον καζόν. Κάθε φορά που το κουρεύεις, αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Φουτώνει ακόμα περισσότερο. το κρατικό χρέος νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τα 300. Φοβάστε τώρα ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης και με όλα αυτά που θα έρθουν θα μας έρθει κανένα λογαριασμό. Ήθελα να πω, επειδή έβαλε ένα πολύ ωραίο ζήτημα η κυρία Γκέλη για τις αντοχές της οικονομίας. Ναι. Ξέρετε, ναι, εντάξει, για τις αντοχές της οικονομίας. Όμως εδώ σηκώνει πολλή συζήτηση. Είναι άλλη η οικονομία της μιας οικογένειας, μιας λαϊκής οικογένειας. Να μην την πούμε λαϊκή οικογένεια, να την πούμε μέση οικογένεια. Όχι, να την πούμε. Είναι σαν και αυτές τις οικογένειες που έχουμε όλοι εδώ εμείς, κύριε Γκέλη. Ο κύριος Τσακαλώτος.
ο κύριος Τσακαλώτος από ένα μέρος της μεσαίας τάξης φρόντισε να εξομαλυθούν οι διαφορές με τη λαϊκή οικογένεια που λέτε εσείς. Να το εξαφανίσει σχεδόν. Ο κύριος Τσακαλώτος και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι, ναι, ναι. Δεν θέλουμε να τα. Λέω για τον κύριο Τσακαλώτο, επειδή υπήρχε το θέμα τη στρατηγική φορολόγηση. Έχετε δίκιο. Φροντίσανε να οδηγηθούν εκεί. Εμείς λοιπόν που έχουμε κάθε μέρα τόσα προβλήματα και εσείς φαντάζομαι στις δικές σας οικογένειες. Γιατί καλά, ναι, δεν είμαστε. Δεν τρέχουμε από το ίδιο ζουμί βράζουμε. Νομίζω ότι οι δικές μας οι αντοχές της οικογενειακής μας οικονομίας είναι πολύ πολύ διαφορετικές από τις αντοχές της οικογένειας όλων αυτών των μετόχων, όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν τον πλούτο. Μιλάω για τους εφοπλιστές, μιλάμε για τους μεγάλους βιομήχανους. Αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για τους μεγαλοξενοδόχους, δεν νομίζω ότι έχουν οικονομικά προβλήματα. Και καλά, μην το λέτε. Lockdown, μεγάλα καράβια, μεγάλα φουρτούνες, μεγάλες φουρτούνες, λέει ο λαός. Αυτοί έχουν εξασφαλίσει και τα δισέγγονά τους. Το ζήτημα είναι όλοι εμείς τι θα κάνουμε, που έχουμε παιδιά, που έχω προσωπικά και εγώ έχω παιδιά που είναι άνεργα, που ο γιος μου έχει πάρει μέχρι τώρα ένα 800 και ένα 500, που ψάχνει για δουλειά. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια, όλοι αυτοί τι θα γίνουν, γι' αυτό και λέμε ότι θα χρειαστεί να μην μείνει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να μην μείνει κανένας χωρίς εισόδημα, μα κανένας, και μένουν δυστυχώς αρκετοί, θα χρειαστεί αυτή να προστατευτεί εκτός από το δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή ζωή και η υγεία τους. Και για όλα αυτά θα πρέπει να ξοδευτούν χρήματα από το κράτος. Την παρουσία του κυρίου Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη, πώς την είδατε? Και την παρουσία του κυρίου Τσίπρα και την αντιπολιτευτική οδό που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν απέχει πολύ νομίζω. Έχει διαφορά η αντιπολιτευτική προσέγγιση του ΚΚΕ από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι είναι η μέρα με τη νύχτα, αλλά επειδή ίσως έχετε υπόψη σας την δήλωση για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Ναι. Για πρώτη φορά μετά από 8 μήνες τόλμησε να ψελίσει και ο κύριος Τσίπρας. Θυμάστε καλά ότι εμείς αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Και το είπαμε από την πρώτη στιγμή, όχι επειδή έχουμε καμιά εμπάθεια στον ιδιωτικό τομέα, εν πάση περιπτώσει. Καλά, εσείς έχετε και ιδεολογικά χρόνια. Η επίταξη είναι στο DNA του ΚΚΕ. Μιλάμε με λογικά επιχειρήματα, κύριε Μωυσή. Λέμε απλά ότι οι όποιες δυνατότητες, και έχει δυνατότητες, ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα, ο οποίος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε βάρος του δημόσιου, αυτές λοιπόν οι δυνατότητες του να μπουν υπό την επίβλεψη του κράτους, να μπουν υπό την επιτήρηση και υπό την εποπτεία. Εσείς βέβαια μιλάτε για επίταξη χωρίς αποζημίωση. Γιατί η επίταξη στο σύγχρονο νομικό καθεστώς νομίζω προβλέπει και κάποια αποζημίωση προς τον ιδιώτη. Χωρίς αποζημίωση. Εσείς λέτε χωρίς αποζημίωση. Όταν λέμε ότι όλοι αντιμετωπίζουμε, κοιτάξτε, όταν μας λένε ότι δεν κάνει εξαιρέσεις και ότι όλοι θα το αντιμετωπίσουμε το ίδιο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν στο μέτρο του δυνατού. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνεργος, ο οικογενειάρχης, όλοι αυτοί τέλος πάντων που βράζουν στο ζουμί τους να καλούνται να πληρώσουν τόσο βαρύ φόρο και να μην έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό οι μεγάλοι όμιλοι της υγείας. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να μπούνε υπό στο σχεδιασμό, τον κρατικό σχεδιασμό. Όλες οι μονάδες τους, οι δυνατότητες που έχουν, οι διαγνωστικές, τα τεστ και τα σχετικά. Εμείς το προχωράμε, λέμε και για τους ιδιώτες γιατρούς. Και θα μπορούσε αυτό, κύριε Δελή, να λειτουργήσει αντισταθμιστικά κάπως? Δηλαδή, έχω εγώ μια μεγάλη κλινική, σας δίνω 4 κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας μου. Εσύ ως κράτος, εγώ το κάνω. Δεν θέλω λεφτά. Τι θα μου δώσεις? Γιατί πρέπει να του δώσει κάποιος κάτι? Γιατί έτσι είναι στην Ελλάδα, κύριε Δελή. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, αλλά. Θα πρέπει να έχει ένα κίνητρο. Μιλάμε για συνθήκες, προσέξτε. Δεν μπορεί να κερδοσκοπήσει με την υγεία των ανθρώπων. Μιλάμε για έκτακτες, για ειδικές συνθήκες. Εσείς λέτε ότι τώρα, αν μπουκώσει το σύστημα, για παράδειγμα, για να μην γίνουμε Μπέργαμο, που είπε ο κύριος Τσίπρας. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και μιλάει για συνθήκες, για να μην υπάρξουν συνθήκες Μπέργαμο. Βλέπουμε τι γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι. Τίθεται θέμα αντιπαροχής. Σωστό, εκεί θα μπουν όλοι στο καζάνι. Κύριε Δελή, όταν ήταν να προσλάβουν στην αρχή της κρίσης, το πρώτο lockdown, το θυμόμαστε όλοι, έτσι, οι γιατρούς λέγανε ότι δεν πήγαιναν οι γιατροί και καλά έκαναν αρκετοί, γιατί ήταν για 2 χρόνια η σύμβασή τους και ο μισθός τους ήταν ένας απλός μισθός. Και τώρα λένε, παιδιά, ελάτε, θα σας μόνιμοποιήσουμε και θα σας δώσουμε και περισσότερα χρήματα. Όχι, κάποιους τους λέγανε για 6 μήνες. Έτσι, ακόμη χειρότερα. Όταν προκυρήσεις ελαστικές, όταν προκυρήσεις, εν πάση περιπτώσει, πρόθεσμες θέσεις εργασίας. Ναι, δεν είναι ευελικιστική για τον άλλον. Μα γι' αυτό είπαμε εμείς ότι πέρασαν 7-8 μήνες.
μήνες ανεκμετάλλευτη από την κυβέρνηση, χωρίς ουσιαστικά να, θωρακιστούν τα νοσοκομεία και όλο αυτό που λέμε το σύστημα υγείας. Χωρίς να υπαχθεί και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας εκεί, να μπει στο σχεδιασμό των κρατικών για το πώς θα αντιμετωπίσουμε. Εάν αυτό που έρχεται είναι τόσο μεγάλο και τόσο επικίνδυνο, τότε νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι μηχανές να λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό λέμε εμείς. Μάλιστα. Βεβαίως τώρα το θυμήθηκε να το πει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθε βεβαίως, αν και άργησε πάρα πολύ, γιατί το πρώτο διάστημα έψαχνε στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον έβρισκε πουθενά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.